βράδυ της Δευτέρας επέστρεψε στο σπίτι του στη Ζάκυνθο ο 27χρονος Αλέξης, συνοδευόμενος από την οικογένειά του. Αλέξη, τολαιπωρήθηκες? Αρκετά. Πώς νιώθεις τώρα? Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά. Στις πρώτες του δηλώσεις από το λιμάνι θέλησε να ευχαριστήσει όλο τον κόσμο που τον στήριξε εδώ και περίπου έναν χρόνο. Όπως είπε, είναι έτοιμος να κάνει μια νέα αρχή στο χωριό του δίπλα στην οικογένειά του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που στήριξε εμένα και την οικογένειά μου, τίποτα άλλο. Είχες πολύ μεγάλη στήριξη. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Και από πολύ άγνωστο κόσμο που δεν με ήξερε καν, δεν τους ήξερα καν. Εντάξει, η αλήθεια φάνηκε. Στο πλάι του Αλέξη η μητέρα του, ο πατριός και ο αδερφός του, που χαμογελώντας δήλωσαν ανακουφισμένοι από την απόφαση του δικαστηρίου. Νιώθετε δικαιωμένοι? Υπενθυμίζουμε ότι το μεικτό ορκωτό κακουργιοδικείο πατρών έκρινε ένοχο τον 27χρονο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθριξης 8 ετών, 7 χρόνια για την δολοφονία του πατέρα του και από 12 μήνες για οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Λόγω των τριών ποινών συγχωνεύονται σε μία και η ποινή μετατρέπεται σε 7 χρόνια για ανθρωποκτονία, σύν από 6 και 6 μήνες για οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Και 1η Ιουλίου 2019 ήταν πλέον σε ισχύ ο νέος ποινικός κώδικας. Συνεχίστηκε 2 Ιουλίου και 12 Ιουλίου είχαμε τη συγκεκριμένη απόφαση. Έχει λοιπόν πολλές ιδιαιτερότητες και πραγματικά πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ο Αλέξης είναι πλέον ελεύθερος μέχρι και την ώρα του εφετίου. Χαμογελαστός, κάνει όνειρα για το μέλλον. Πολλές φορές κατά την διάρκεια της δίκης είπε πως έχει μετανιώσει για την πράξη του και αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω θα δρούσε διαφορετικά. Δεν μπορούσε άλλο, δεν άντεχα άλλο, ήταν κάποια από τα λόγια που είπε κατά την διάρκεια της απολογίας του τότε τον Μάιο του 2018. Τώρα τα αφήνει πίσω και είναι έτοιμος να παλέψει για τα όνειρά του. Μια νέα αρχή, ξημερώνει, ναι. Μια μέρα, νέα ξημερώνει. Τα αδέρφια σου θα σε καλωσορίσουν όλοι? Φυσικά, φυσικά. Όλοι. Όλη η οικογένεια. Η οικογένειά σου ήταν δίπλα σε όλο αυτό το διάστημα. Οικογένεια, φίλοι, γνωστοί, άγνωστοι, όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Το δικαστήριο αναγνώρισε στον 27χρονο τα ελαφρυντικά του πρώτερου έντιμου βίου, την ανάρμοστη συμπεριφορά του θύματος απέναντι στον δράστη και το γεγονός ότι ομολόγησε την πράξη του κατά την απολογία του.